Εντάξει, τι σπάσατε. Είναι όλα που είχαμε. Προετοιμάσου, μικρέ. Μάλιστα. Ένα ρέβεναν, πίσω σου. Ну, сука!
πήραμε. Άλλη μια πύλη άνοιξε. Να είσαι έτοιμος, μικρέ. Είμαι. Λίκη! Ρούμα! Πρόσεχε, πατέρα! Βάζω άλλο βέλος. Διόστα. Ugh!
ευκολότερο. Σωστά. Εκεί είναι το πέρασμα. Έτοιμος. Μαύρο εξωτικό. Συγγνώμη, δεν είμαι έτοιμος. Thank you.
Thank you.
αριστερά σου. Είμαι έτοιμος. Λιώστα. Yeah!
Πάμε! Έχει κι άλλους! Δεξιά!
εντυπωσιακό, παιδιά. Βλέπω το δρόμο. Όχι! Έτοιμος. Έτοιμος. Κι άλλη δεξιά σου, αδερφέ.
Ελένη. Καλά τότε. Από το σπαθί. Για πάμε από εδώ. Αυτό ήταν. Όμορφη Γκόντουλ. Ούτε ιστορία ούτε τίποτα. Συγγνώμη μικρέ. Η όψη της Γκόντουλ πάντα μου κόβει την ανάσα. Η Γκόντουλ είχε γλώσσα σπαθί, μυαλό ξηράφι και όψη τόσο εντυπωσιακή που ξετρέλαινε τους άντρες. Μετά από κάποιο καιρό ο Όντιν της απαγόρευσε να πατήσει πόδι στο Μίτγκαρντ. Καθώς η τρέλα δεν είναι πρόσδεκτη στη Βαλχάλα. Σε διαλέκτρα των σκοτωμένων. Νόμιζα όλες οι βαλκυρίες το έκαναν. Όχι ακριβώς μικρέ. Παρόλο που γι' αυτό φημίζονται περισσότερο και σίγουρα ήταν και η μεγαλύτερη ευθύνη τους.
Έχεις δει τι συμβαίνει στους νεκρούς που δεν κρίνονται από τις Βαλκυρίες. Hellwalkers. Σωστά. Ρότα, Γούναρ, Σκούλντ. Αν δεν έρθουν αυτές να καθαρίσουν μετά από μια μάχη, η Χέλ ξεχυλίζει με ψυχές που προορίζονται για τη Βαλχάλα. Λιβερή κατάσταση. Η Ρότα πρέπει να είναι εκτός εαυτού. Βρε, η Χίλντα. Κυρά της μάχης. Εκείνη και ο Όντιν τα πήγαιναν αρκετά καλά. Αλλά με τις άλλες Βαλκυρίες, όχι και τόσο. Περνούσε τον περισσότερο καιρό της στο Μίντγκαρ, παρατηρώντας τη διχόνοια μεταξύ των ζωντανών, παίρνοντάς την και η ίδια που και που. Ζούσε για τη σύγκρουση. Κάποιοι λένε πως ήταν η σύγκρουση προσωποποιημένη. Τι θα απογίνει τώρα που είναι ελεύθερη. Γιόλρου, κάποτε κόρη ενός πανίσχυρου φύλαρδου. Έπεσε καθώς τον υπερασπιζόταν από επίθεση Ρίβε. Η Όλρουν οδηγήθηκε στη Βαλχάλα, όπου επέλεξε να αφιερώσει τη μεταθάνατον ζωή της στην κατάκτηση της γνώσης. Συμπεριφορά μάλλον ασυνήθιστη, σε σύγκριση με εκείνη των γλετζέδων και καλοφαγάδων συμπολιτών της στη Βαλχάλα. Πώς κατέληξε να είναι Βαλκυρία? Ο Όντιν είδε μια αδερφή ψυχή στην Όλρουν, χάρη στην επιμονή της για κατάκτηση της γνώσης. Τη διόρισε επίσημη ιστορικό των Βαλκυριών. Oh!
Ωραία!